Με μέρα τροφίμων τη 16 Οκτώβρη, κυρίε και κύριοι, και θα πάμε να δούμε τι είναι το τεστ τη ανεξία μαζί με τον κύριο Χατζικώστα, τον οποίο έχουμε μαζί μα. Γεια σα, κύριε Χατζικώστα μου, καλημέρα. Χρόνια και ζαμάνια. Δεν αλλάξατε, καλημέρα, ο ίδιο μείνατε. Όλα αλλάζουν, όλοι αλλάζουν. Λοιπόν, πάμε έτσι να μα πείτε και να μα κατευθύνετε να μα πείτε τι είναι το τεστ τη ανεξία, τι μα βοηθά, γιατί να το κάνει κάποιο. Η τροφή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την υγεία μας. Όπως είχε πει και ο Ιπποκράτης, η τροφή πρέπει να είναι το φάρμακό μας. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί η επιστήμη σήμερα, η ιατρική, να βρει ποιες τροφές είναι πιο κατάλληλες για τον οργανισμό μας και ποιες δεν είναι κατάλληλες. Δηλαδή, ποιες προάγουν την υγεία μας, να το πούμε έτσι απλά, και ποιες μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Χρησιμοποιούμε στην Κύπρο εδώ και καμιά δεκαετία μια πάρα πολύ σύγχρονη μέθοδο που βασίζεται στο ηλεκτροσωματογράφημα, όπως είδατε και πριν στις οθόνες. Το ηλεκτροσωματογράφημα μετρά με ένα, όπως λέμε στην ιατρική, μη επεμβατικό τρόπο, δηλαδή δεν παίρνουμε αίμα, αλλά μέσα από το δέρμα διαβάζει το μηχάνημα τη βιοχημική σύσταση του οργανισμού, την αναλογία σε συστατικά, σε βιταμίνες κλπ. Και με βάση την αναλογία που βρίσκει, με βάση τις φλεγμονές που εντοπίζουμε στον οργανισμό, γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, μπορεί να δώσει οδηγίες στο άτομο που θέλει είτε να προλάβει την εμφάνιση κάποιας πάθησης, είτε να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα που θα τα πούμε στη συνέχεια που μπορούν να προκαλέσουν οι δυσανεξίες στις τροφές, για να βελτιώσει λοιπόν την υγεία του ή να θεραπεύσει, να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι δυσφορίες. Τα πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι τροφικές δυσανεξίες προκαλούν φουσκώματα στο τοπικό σύστημα, ρυξήματα, δυσφορία. Φουσκώματα, δυσφορία, και πόνο. Άρα το ηλεκτροσωματογράφημα λειτουργεί προληπτικά. Δηλαδή θα μπορεί... Ναι, ακριβώς, Κατερίνα. Το ηλεκτροσωματογράφημα καταρχήν εντοπίζει πού υπάρχουν φλεγμονές στο σώμα. Ναι. Και τις δείχνει με διάφορα χρώματα στην εξέταση, η οποία η ρίση του εμπερόδου διαρκεί μόνο 3 λεπτά. Δεύτερον, με βάση αυτό βρίσκει τις προδιαθέσεις για προβλήματα. Όπως, και, τι προβλήματα. Προδιαθέσεις, ας πούμε, για καρδιακή πάθηση, για ζάχαρο, για αναπνευστικά προβλήματα. Α, είναι γιατρέ μου να πούμε, είναι εγκεκριμένο το ηλεκτροσωματογράφημα. Το ηλεκτροσωματογράφημα έχει άδεια και από τον FDA, τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έγκρισης Μηχανημάτων για Θέματα Υγείας, αλλά και σε 45 ακόμα χώρες. Ναι. Δεν είναι διαγνωστικό, δεν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε διάγνωση, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Διάγνωση γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους, με μαγνητικές, με τομογραφίες, με όλα αυτά που ξέρετε. Εμείς το χρησιμοποιούμε πρωτίστως για πρόληψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, πρόληψη. Ναι, για πρόληψη. Θέλω να πάμε πίσω λίγο ξανά στην δυσανεξία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν βοήθησε και όχι μάλλον δυσχέρινε η πανδημία με όλο το ψυχολογικό που μας έχει γίνει, αλλά έχουμε κάποια ψυχοσωματικά θέματα περισσότερα. Πάρα πολλά άτομα έχουν βάλει κιλά, για παράδειγμα, Κατερίνα. Έχουμε ασθενείς πολλούς που έρχονται στο ιατρείο. Έχουν βάλει κιλά λόγω του άγχους που προκάλεσε η πανδημία, του περιορισμού στο σπίτι, της ανίας που προκάλεσε σε πολλούς ανθρώπους αυτό και μιας ελαφριάς μελαγχολίας. Το τεστ της ανεξίας τώρα θα μου πει, για παράδειγμα, εμένα ποιες τροφές θα πρέπει να αποφύγω, σε ποιες τροφές δεν... Ναι. Ποιες τροφές προκαλούν προβλήματα στον οργανισμό, δηλαδή φλεγμονές, αύξηση του βάρους, πονοκεφάλους, φουσκώματα κλπ. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα σου λέει και ποιες τροφές είναι οι πιο κατάλληλες. Δεν σου λέει μόνο τι πρέπει να αποφύγεις. Α, μάλιστα. Σου λέει και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες και σου δίνει και ένα γενικό πλάνο για να χάσεις βάρος. Σου λέει δηλαδή τι πρέπει να κάνεις αν είσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος για να χάσεις βάρος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν χρησιμοποιήσει, ιδιαίτερα γυναίκες, αλλά και άντρες. Και όχι μόνο έχουν χάσει βάρος, αλλά αυξάνεται και το επίπεδο ενέργειας του οργανισμού. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ακολουθούν
τις πιο κατάλληλες τροφές, νιώθουν περισσότερη ενέργεια, δεν κουράζονται εύκολα. Ξεφούσκονται, ναι, είναι όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά τα θετικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χατζηκώστα, θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν...